Μπορεί το σπίτι του να μην υπέστη σοβαρέ ηλικέ ζημιέ από τι φωτιέ στη βορειοανατολική Αττική, ωστόσο ο Παύλο Κοντογιανίδη δεν άντεξε και ξέσπασε για το μεγάλο πνεύμονα πρασίνου που έγινε στάχτη. Μιλότνα σε ζωντανή σύνδεση με το Summer School, ο ηθοποιό τόνισε πω η κατοικία του είναι πλέον παράτερη στο Βαρνάβα, σαν είναι χτισμένη σε νεκροταφείο, αφού το σημείο έχει καταστραφεί ολοσχερό. Εκεί βρισκόταν και το σπίτι του Γιάννη Ζουγανέλη, από το οποίο έμεινα οργισμένο ο Παύλο κοντογιανίδης μετά τι φωτιέ. Να πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι επειδή σώσαμε το σπίτι, σας έχω στείλει υλικό, αληθινό ρεπορτάζ. Αυτό είναι το σπίτι που βλέπετε μέσα σε 50.000 στρέμματα και φαντάζει σαν κάτι που δεν κολλάει με το περιβάλλον. 50.000 στρέμματα είναι καμένα. Αφού πήγα και είπα «Γιατί υπάρχει αυτό τώρα, είναι ΣΥΡΙΖΑ το σημείο που πέρασε η φωτιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο... «Με παίρνουν πολλοί συγγενείς και μου είπαν ότι ευτυχώς σώθηκε το σπίτι». «Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων του να σωθώ εγώ. Εγώ τι να κάνω, να πάω στο μπαλκόνι και να δω καμένο σπίτι του Γιάννη και της γειτόνισσας που είχε κάνει με τους κόπους της, το σπίτι είναι παράτερο μέσα σε όλο αυτό» να σας δώσω ένα οικόπεδο στα πρώτα νεκροταφεία, να χτίσετε σπίτι και να κατοικήσετε. Είναι νεκροταφείο παιδιά, μην το βλέπουμε σαν απλή είδηση. Είναι ντροπή, τόνισε μετά.